Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την απώλεια του 21 ετών Πάρη που έσβησε σε ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη μετά από ξυλοδαρμό από υπάλληλο. Τις τελευταίες ημέρες η συγκεκριμένη δομή έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Πάρης έσβησε πριν από ένα χρόνο σε ίδρυμα για άτομα με ειδικές ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Συγκλονίζει η μητέρα του που μιλά στον Αντένα. Θα δεχόμουν την απώλεια του παιδιού μου αν έφυγε από παθολογικά αίτια. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Στέρισα τη μυρωδιά του. Τη στέρισα. Όλο αυτό ήθελα. Είναι ο χρόνος του. Αλλά τώρα για μένα δεν έχει σημασία τίποτα. Μόνο να έχει να ηρεμήσει η ψυχούλα του και να μην συμβεί σε κανένα άλλο παιδί. Όπως αποκαλύφθηκε, ο νεαρός ξυλοκοπήθηκε από υπάλληλο της δομής. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος υποτίθεται με νοημοσύνη θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί ανυπεράσπιστο. Οι γονείς του καταγγέλουν πως το Ίδρυμα επιχείρησε να αποκρύψει την πραγματική αιτία θανάτου του παιδιού τους. Ξεβγαίνει μέρος γιατί ο Πάρης μεταφέρθηκε στα επίγοντα του Παπα-Νικολάου γιατί ένας άλλος περισσαλπόμενος τον χτύπησε στο κεφάλι με πατόφλα και τον πήγαν εκεί για προληπτικές εξετάσεις και μην ανησυχείτε, ήταν οι λέξεις τους. Και μετά από 24 ώρες ενημέρωσαν το σύζυγό μου ότι ο Πάρης έφυγε από τη ζωή. Η συγκεκριμένη δομή βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών καθώς έχουν αποκαλυφθεί βασανισμοί αλλά και τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό.